Σήμερα που γιορτάζουμε τον Άγιο Σάββα, θα πρέπει πολύ να τον παρακαλέσουμε για να στερεώσει όλους μας στην Ορθόδοξη πίστη, η οποία όπως και στα χρόνια του, έτσι και σήμερα κλονίζεται και μάλιστα από αυτή την πανέρεση του οικουμενισμού. Μαζί με τον Άγιο Σάββα σήμερα γιορτάζουμε και τους Αγίους Κοσμά τον Πρώτο, τον Βατοπεδινό και τους συναυτό ομολογητάς, οι οποίοι εμαρτύρησαν από τους Λατίνους και τους Λατινόφιλους στα 1276 στο Άγιον Όρος. Και δυστυχώς κάποιοι έχουν εξαλείψει τη μνήμη τους από τα μηνιαία, από τα εκκλησιαστικά βιβλία δηλαδή, το οποίο είναι κάτι πολύ σοβαρό και το καταγγέλουμε, γιατί όντως το ερευνήσαμε και έτσι είναι. Κάποια μηνιαία δεν έχουν τη μνήμη αυτού των Αγίων. Γιατί άραγε? Γιατί προφανώς οι οικουμενιστές δεν θέλουν να τιμώνται οι Άγιοι, οι οποίοι αντιστάθηκαν στην ψευδοένωση τότε, η οποία είχε γίνει στη Λιόν, και μετά ακολούθησε η δεύτερη ψευδοένωση στην Φεράρα Φλωρεντία, στα 1400 τόσο. Θα πρέπει λοιπόν να παρακαλούμε πολύ τον Άγιο Σάββα, ο οποίος υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη πίστη στα χρόνια του πάρα πολύ στεναρά, μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο, τον Κοινοβιάρχη, και με πλήθος μοναχούς. Μάλιστα έκανε δύο μεγάλες διαμαρτυρίες και στη μία είχε συγκεντρώσει 6.000 μοναχούς, οι οποίοι διατράνωσαν την Ορθόδοξη πίστη και αναθεμάτισαν τους αιρετικούς με προτεργάτη τον Άγιο Σάββα και, όπως είπαμε, τους Αγίους αυτούς ασκητές, τον Άγιο Θεοδόσιο και όλους αυτούς τους Αγίους Πατέρες της Παλαιστίνης. Και αυτή είναι πρότυπο και για μας. Πού είναι σήμερα οι οικουμενιστές που λένε ότι οι μοναχοί πρέπει να κάθουν στο μοναστήριο τους και να μην ασχολούνται με την πίστη, αλλά με το κομποσκήνι μόνο και την προσευχή? Ο Άγιος Σάββας δεν έκανε έτσι και ήταν κορυφαίος ασκητής. Ούτε ο Άγιος Θεοδόσιος, ούτε αυτοί οι χιλιάδες μοναχοί που ήταν μαζί τους και τους ακολουθούσαν. Οφείλουμε οι μοναχοί, αλλά και εσείς, ο Ορθόδοξος λαός, γιατί σε εσάς πλέον έχει απομείνει, να αγωνιστούμε για την Ορθόδοξη πίστη. Γιατί οι ανώτερες βαθμίδες, λίγος πολύ, έχουν πέσει στην προδοσία. Υπάρχουν βέβαια και φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις. Τότε επίσης είχε πάρα πολύ εισχωρήσει ο μονοφυσιτισμός στα χρόνια του Αγίου Σάββα και ολόκληρα πατριαρχία είχαν παρασυρθεί σε αυτή την αίσθηση. Και αν δεν αντιστεκόταν ο Άγιος Σάββας, δεν ξέρουμε αν σήμερα θα είχαμε σε εκείνες τις περιοχές την Ορθόδοξη πίστη. Να λοιπόν ποια είναι η προσφορά μεταξύ των άλλων του μοναχισμού στην Εκκλησία. Δεν είναι μόνο η προσευχή και το κομποσκήνι, αλλά είναι και η διατράνωση και η διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστεως, που είναι το πιο σπουδαίο που έχουμε. Όπως λένε οι Άγιοι, είναι η κεφαλή μας. Και αν δεν φυλάξουμε το κεφάλι μας και χαθεί η κεφαλή, η πίστη, χάνεται όλα. Αν κοπεί ένα κομματάκι από το σώμα μας, δεν είναι τόσο σημαντικό όσο αν χάσεις το κεφάλι σου, τότε χάνεις τη ζωή σου. Γι' αυτό είπε ο Κύριος να γίνεστε φρόνιμοι ως οι όφης, όπως τα φίδια. Και το φίδι έχει αυτή εξ ενστίκτου βέβαια τη γνώση, γι' αυτό και όταν κινδυνεύει καλύπτει το κεφάλι του κάτω από μία πέτρα. Μπορεί να φαίνεται το σώμα, αλλά και να κοπεί κάτι από το σώμα του πάλι θα ζήσει. Ξέρει όμως ότι αν συντριβεί το κεφάλι του θα πεθάνει. Έτσι λοιπόν και εμείς πάνω απ' όλα πρέπει να αγωνιστούμε να φυλάξουμε την πίστη μας, η οποία κινδυνεύει στις μέρες μας, και βλέπετε πως η αίρεση όλο και περισσότερο προχωράει και οι οικουμενιστές και τα υψηλά κλιμάκια της Ορθοδοξίας μας λίγος πολύ έχουν παρασυρθεί από αυτή την αίρεση. Και πρέπει ο Ορθόδοξος λαός πλέον και οι απλοί κληρικοί που ακόμα πιστεύουν ορθόδοξα να αγωνιστούμε για να μην ξαναγίνει, να μην γίνει αυτή η ψευδοένωση, η οποία ήδη, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, σχεδιάζεται να γίνει για το 2025 με τον κοινό εορτασμό του Πάσχα, ενώ οι Άγιοι Πατέρες μας έκαναν μεγάλους αγώνες για να μην γιορτάζουμε το Πάσχα με τους Εβραίους και
Και φυσικά σε καμιά περίπτωση με τους αιρετικούς, τους Λατίνους ή τους Προτεστάντες ή τους Μονοφυσίτες, όπως ήδη έχει προαναγγελθεί από το Φανάρι και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι φοβερό αυτό, αν γίνει. Είναι πράγματι μια προδοσία της πίστεως. Όπως και βεβαίως αυτή η σχεδιαζόμενη ψευδοένωση. Εμείς θα παραμείνουμε σταθερά μέσα στην Εκκλησία. Αυτοί θα φύγουν από την Εκκλησία από μόνοι τους, αν κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτές τις προδοσίες. Ο Άγιος Σάββας και όλοι οι Άγιοι Πατέρες θα είναι βοηθοί μας και η νίκη θα είναι σίγουρη με τον Χριστό μας και με τους Αγίους μας, εφόσον θα είμαστε και θα παραμείνουμε σταθεροί. Αλλά μαζί με την Ορθόδοξη πίστη χρειάζεται να φυλάξουμε και την Ορθόδοξη ζωή. Γιατί σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες είναι αδιάφοροι για την πίστη? Γιατί ακριβώς έχουν πέσει στην κρεπάλη και στη μέθη και στις βιωτικές μέρημνες και στη σαρκολατρία. Και επομένως αλλοιώθηκε η ζωή. Και όταν αλλοιώνεται η ζωή, αλλοιώνεται μετά και η πίστη. Γιατί πίστη και ζωή, δόγμα και ήθος είναι αλληλένδετα. Όταν αλλοιώνεται το ένα, αλλοιώνεται και το άλλο. Πέσαμε λοιπόν στη σαρκολατρία και στην αμαρτία και γι' αυτό έχουμε χάσει την πίστη μας σαν πολλοί οι Έλληνες. Και ακούς και μικρά παιδιά να λένε ότι είμαι άθρος και δεν θέλω να κάνω προσευχή στο σχολείο κλπ. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και για την Ορθόδοξη ζωή και έτσι θα τιμήσουμε και τον Άγιο Σάββα, ο οποίος διέλαψε και με την αγωνιστικότητά του τον εαυτό του εναντίον του παλαιού ανθρώπου. Από 8 ετών πήγε στο μοναστήρι και μέχρι το τέλος της ζωής του, 93 ετών, αγωνιζόταν με σθένος και από την άλλη βέβαια, όπως είπαμε, αναδείχθηκε και υπερασπιστής της Ορθόδοξης πίστης και προστάτης, θα λέγαμε, της Εκκλησίας. Θα ήθελα να παρακαλέσω και όλους εσάς που η αγάπη σας σας έφερε απόψε εδώ και όσους άλλους ακούνε ή θα ακούσουν από το διαδίκτυο να προσεύχονται για μας, να προσεύχονται για την ιερότητα Πορφυρία, τις αδελφές και όλο το μοναστήρι, για όλους τους αδελφούς που διακονούν σε αυτό το έργο και για εμένα τον ελάχιστο, έτσι ώστε να αξιωθούμε όλοι της Βασιλείας του Θεού και βέβαια να προσεύχεστε και ο ένας για τον άλλον και να έχουμε την εχριστό αγάπη η οποία να αυξάνει όλο και περισσότερο. Ήθε να έχουμε ταπείνωση και υπομονή και ελπίδα στον Κύριό μας και πίστη ακράδαντη για να αγωνιστούμε να έχουμε και τέλος αγαθό και ζωή αιώνια. Ο Άγιος Σάββας να μας βοηθάει και να μας συνετίζει και να μας εμπνέει όλους. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα πλάτη πάνω σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές όλες.